Κυρίες και κύριοι, αρχικά θα ήθελα να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία να διοργανώσετε αυτή την ημερίδα για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Λυπάμαι που λόγω των υποχρεώσεών μου δεν μπορώ να βρίσκομαι κοντά σας σήμερα, επειδή βρίσκομαι σε αποστολή στο εξωτερικό. Γνωρίζω ότι τη σημερινή ημερίδα παρακολουθούν μέσω δικτύου μαθητές στο Νεπάλ της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά. Θέλω να σας ευχαριστήσω επίσης για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μοιραστώ μαζί σας τις πολιτικές που σχεδιάζουμε και σταδιακά εφαρμόζουμε στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της αρχικής και της συνεχιζόμενης. Κυρίες και κύριοι, είναι σαφές πως το ζήτημα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν μπορεί να ειδωθεί αποσπασματικά και απομονωμένα από την απασχόληση και από τον κόσμο της εργασίας. Ιδιαίτερα σε μια εποχή που τόσο οι αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης, όσο και οι ραγδαίες μεταβολές στο οικονομικό και εργασιακό τοπίο, διαμορφώνουν όρους μιας εντελώς διαφορετικής κοινωνικής πραγματικότητας. Οι μεταβολές στο διεθνή καταμερισμό της εργασίας, οι αλλαγές στα προσόντα, οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι νέες ειδικότητες που θα απαιτηθούν δημιουργούν διαρκώς δεδομένα και εξελίξεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίζουμε χωρίς καθυστερήσεις. Τα δεδομένα αυτά καταλαμβάνουν ζωτικό χώρο στις πολιτικές απασχόλησης και δεδομένου αυτού πρέπει να σκεφτόμαστε το μέλλον και να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις στο σύστημα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σήμερα για να μπορέσουμε να προλάβουμε τις αλλαγές του αύριο. Για την κυβέρνησή μας, η αναμόρφωση του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελεί βασική προτεραιότητα. Για το σκοπό αυτό, συνεργαζόμαστε στενά με το Υπουργείο Παιδείας για την αναβάθμιση και διεύρυνση του θεσμού της μαθητείας, μεταφέροντας την τεχνογνωσία του ΟΑΕΔ από την πολυετή υλοποίηση της μαθητείας με βάση το διοικητικό σύστημα όπως όλοι γνωρίζουμε. Για το λόγο αυτό, καθιερώσαμε και διευρύναμε τη διασύνδεση και τη συμμετοχή των επιμελητηρίων και των εκπροσώπων των εργοδοτών και εργαζομένων στο σύστημα διακυβέρνησης της μαθητείας. Εκτός αυτού όμως, πιο συγκεκριμένα, όσο αφορά το Υπουργείο Εργασίας, πρώτον, το επόμενο διάστημα ξεκινάμε με ένα πιλωτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τα επιμελητήρια και τους κοινωνικούς εταίρους, με επιχειρήσεις, μέσα στις επιχειρήσεις, με στόχο να ενδυναμώσουμε τις επιχειρήσεις, προκειμένου να υποδέχονται με όρους ποιοτικότερους από ό,τι σήμερα, τους σπουδαστές των τεχνικών επαγγελμάτων, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Αυτή την πρωτοβουλία την αναλάβαμε διότι η αναβάθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητείας, πρέπει να το επαναλάβω, μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την αμφίδρομη διασύνδεσή της με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας. Δεύτερον, για την επίτευξη της διασύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, σαν Υπουργείο Εργασίας, θεσμοθετήσαμε ένα μηχανισμό διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας. Αυτό το έργο έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και πολλά χρόνια. Το υλοποιήσαμε τώρα. Πρόκειται για ένα μηχανισμό που ακούει την αγορά, καταγράφει τις ανάγκες της αγοράς, συλλέγει δεδομένα και με βάση αυτά θα σχεδιάζονται από εδώ και πέρα οι ειδικότητες στα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης. Με λίγα λόγια, τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα προγράμματα αυτών των σπουδών, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες που προκύπτουν μέσα στις επιχειρήσεις, μέσα στην αγορά εργασίας. Η τρίτη παρέμβασή μας στο πεδίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι η προώθηση ενός θεσμικού πλαισίου που βάζει κανόνες στο χώρο της κατάρτισης. Θα εξασφαλίσει την ποιότητα αλλά και τη διαφάνεια στη διαχείριση των διατιθέμενων πόρων. Με αυτά τα λίγα λόγια θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι για την πρόσκλησή σας. Το αν θα καταφέρουμε το έργο και τους στόχους μας θα μας κρίνετε εκ του αποτελέσματος και θα ήθελα να σας ευχηθώ επιτυχία στην τόσο ενδιαφέρουσα ημερίδα σας.